Έχουμε τον Δήμαρχο Διονύσου στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Γιάννη Καλαφατέλη, ο οποίος επίσης είναι στις επάρξεις. Η περιοχή μας δοκιμάζεται. Καλημέρα κύριε Καλαφατέλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Κοτροκόρη, κύριε Παυλόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Για να ενημερώσουμε τώρα τους ανθρώπους σας εκεί. Τι γίνεται, πώς... Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και περάσαμε και τη χτεσινή βέβαια και τη σημερινή πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πολύ το χιόνι. Είναι η κατάσταση δύσκολη λόγω της πτώσης των δέντρων. Πολλές πτώσεις δέντρων και καθίσταται και δυσχερής ο εκχιονισμός. Η περιοχή έχει το περισσότερο χιόνι στο Λεκανοπέδιο, κύριε Δήμαρχε. Ναι, το ξέρω. Είναι πάρα πολύ το χιόνι, το καταλαβαίνω. Όλα τα μηχανήματα εργάζονται πυρετοδός για να αποκαταστήσουν τουλάχιστον το βασικό οδικό δίκτυο. Έτσι. Τώρα αναμένουμε. Οι κεντρικοί δρόμοι, σε τι κατάσταση είναι αυτή την ώρα? Γιατί ξέρετε είναι 7, σιγά σιγά ο κόσμος θα θέλει να ξεκινήσει να πάει στη δουλειά του. Όσοι πρέπει να πάνε οπωσδήποτε σήμερα με αυτή την κατάσταση. Με αλυσίδες. Μόνο με αλυσίδες και στους κεντρικούς δρόμους λοιπόν. Και στους κεντρικούς δρόμους αυτή τη στιγμή. Ναι. Μην ξεκινήσουν χωρίς αλυσίδες. Εκεί... Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μαραθώνος στην Προκόνησο ή προς Πολυδένδη, Καπανδρίτη είναι προσπεράσιμη δρόμη ή και εκεί θέλει αλυσίδες, κύριε Δήμαρχε? Προς το Καπανδρίτη δεν το ξέρω, κύριε Παυλόπουλε. Εγώ ξέρω το οδικό δίκτυο το δικό μου. Ναι. Αυτή τη στιγμή το βασικό οδικό δίκτυο είναι βατό. Βεβαίως όμως πάντα σας λέω με αλυσίδες. Μάλιστα. Και συνεχίζει να χιονίζει πάνω? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όχι. Μάλιστα. Απλώς όλες οι υπηρεσίες τώρα, η πολιτική προστασία προσπαθεί να απομακρύνει τα δέντρα από τους δρόμους. Και να αποκατασταθούν τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης. Σωστά. Η ηλεκτροδότηση είναι συνολικό το πρόβλημα, είναι γενικό το πρόβλημα? Όχι, είναι σε περιοχές. Αυτή τη στιγμή όντως υπάρχουν περιοχές και στη Σταμάτα και στην Δροσιά και στο Διόνυσο που είναι χωρίς ρεύμα. Εδώ και αρκετές ώρες, Δήμαρχε. Εδώ και αρκετές ώρες είναι έτσι η κατάσταση. Ναι, είναι και από παραπάνω από μία μέρα. Σας έχουν πει. Παραπάνω από μία μέρα. Υπάρχουν σπίτια που είναι χωρίς ρεύμα παραπάνω από μία μέρα. Ναι. Σας έχουν πει πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στην επικοινωνία που είχατε? Λογικά εντός της ημέρας. Εδώ πρέπει να κάνουμε έκκληση στα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ να αποκαταστήσουν το δυνατό συντομότερο. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν ευπαθείς ομάδες χωρίς οξυγόνο, οικογένειες που είναι χωρίς ρεύμα. Έτσι και κατ' επέκταση να μην έχουν θέρμανση και τα λοιπά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλή δουλειά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά, σας ευχαριστούμε πολύ.